Καλησπέρα σας από το Basketball Nerdom. Πρεμιέρα για τους υποβρύχους, μια ιστορική ομάδα του μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουν στην καλοκαιρινή διάρκεια και αντιμετωπίζουν τους Στόιμεν, που είναι πανταχού παρόν σε κάθε έκδοση του μπασκετάκι. Πρώτη κατοχή για τους υποβρύχους με το νούμερο 16. Είναι ο Ιορδάνης Κάγκας. Οικογενειακή υπόθεση υποβρύχη με πολλούς Κάγκας στην ομάδα. Άστοχο το σουτ, θετικό rebound ο Ιορδάνης Κάγκας. Θα βάζει με 3. Παρά λίγο να πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Rebound πήρε ο Μούστος. Ήταν ωραία προσπάθεια, όμως ήταν το πρώτο σουτ. Κύριες για τους Στόιμεν. Στρατίκης. Μούστος θέλει να κάνει drive, κλείνει καλά ο Ταμπασίζης. Πάσα έξω. Προλαβαίνει ο Βαλκούμας με υπερένταση. Πάνω θα πάρει το σουτ 3 πόντων με πολύ ωραία καμπύλη. Είναι άστοχος, αλλά εξαιρετικό rebound του Καλάς. Πάσα θα κλαπεί. Την μπάλα θα κλαπεί. Ο Ταμπασίδης έδωσε και τον Κάγκα. Και η συνεργασία με τον έτερο Κάγκα, με τον νούμερο 10. Και Καλάς θα έρθει. Όχι, είναι ο Γιάννογλου, με συγχωρείτε. Όχι, Κάγκας. Αλέξανδρο Γιάννογλου στο καλάθι. 2-0 υποβρύχη. Θα είναι σαν άμυνα ζώνης, μας το είπαν και στην συνέντευξη πριν το παιχνίδι. Βαλκούμας όμως τιμωρεί την άμυνα ζώνης για το 2-3. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Ιορδάνης Κάγκας για να δώσει τον Γιάννογλου. Κάγκας πάσαρε στο Γιάννογλου ξανά. Ο Αλέξης Κάγκας ήταν, τώρα ο Ταμπασίδης, μια ωραία περιστροφή. Κερδίζει το φάουλ. Και ο Μούστος ωραία θα του δώσει το χέρι σε καλή στιγμή. Δύο βολές για τους Γαλάζιους. Τελεστής θα είναι ο Ταμπασίδης. Στόχος ο Ταμπασίδης, μία στις δύο βολές και ισοφάρισε 3 όλα. Την μπάλα τώρα ο Πάνος για να κατεβάσει την μπάλα. Μπάλα στα χέρια του Βαλκούμα. Κυκλοφορούν τώρα την μπάλα στην άμυνα ζώνης. Κλείνει καλά το πεδίο εκεί ο Ιορδάνης Κάγκας. Πάσε για τον Τζουκαλά, Βαλκούμα στα 4 ευρώ και για 3. Μπάλα στο σίδερο. Ριμπάνω με το νούμερο 15, ο Αλέξης Κάγκας. Και η πάσα, το νούμερο 14. Πάει τώρα προς τα μέσα, βγάζει την μπάλα. Προλαβαίνει ο Μάριος Ταμπασίδης. Δίνει για τον Γιάννογλου, που εκτελεί για 3. Μια άστοχη προσπάθεια, παλεύει την υπερένταση και κερδίζει το ριμπάνω ο Κάγκας με το νούμερο 15. Ξαναπαίνει την μπάλα. Δέρφια Κάγκα συνεργάστηκαν τώρα ο Ταμπασίδης. Η πάσα του δεν θα είναι καλή εκεί. Και η μπάλα είναι για τους Στόιμεν. Καλό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες στα πρώτα 2 λεπτά του αγώνα. Ένα κλειστό παιχνίδι που είναι πολύ καλές οι άμυνες μέχρι στιγμής. Βαλκούμας με την μπάλα. Πάνος, Μούστος. Περνάει για τον Τζουκαλά. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Κερδίζει το φάουλ την προσπάθεια. Τζουκαλάς. Δεν διαμαρτύρεται η υποβρύχη, δύο βολές. Το νούμερο 14 για τους υποβρύχους ήταν ο Σταύρος Τζίντζας, είναι στο παιχνίδι. Άστοχη βολή για τον Τζουκαλά. Άστοχη και η δεύτερη. Παλεύει όμως ο Βαλκούμας και κερδίζει το επιθετικό rebound. Στάζει τώρα στο σουτ, πασάρει για το Στρατίκη. Και πιο οργανωμένη επίθεση. Πάνω στο κόβει ωραία ο Γιάννογλου. Μούστος. Στοχή στο τρίποντο. Ψηλά για το rebound. Ο Αλέξης Κάγκας δίνει στον Ταμπασίδη. Γιάννογλου. Κάγκας εκτελεί για 3. Και είναι εύστοχος αριστερό και ο Κάγκας. Ξαναδίνει το προβάδισμα στο υποβρύχη. 6-3. Μετά την καλή αμυντική προσπάθεια του Γιάννογλου, βρήκαν τον τρίποντο υποβρύχη και προηγούνται. Και παραμένουν σε άμυνα ζώνη, φαίνεται να είναι 2-1-2. Βαλκούμας με την μπάλα, σκρίνει από τον Μούστο. Πάει αντίθετο ο Βαλκούμας. Μετά την επαφή εξελίσσεται στους δύο πόντων. Να πηδήσει την μπάλα Στεφάνη, rebound ο Ταμπασίδης. Τρέχει με την μπάλα ο Τζίντζας. Δίνει στον Κάγκα, ωραία νουλουκ πάσα. Τζίντζας αστοχή, παίρνει όμως το rebound. Και θα πετύχει τον goal foul. Ο Τζίντζας
για το 8-3. Έχουμε και συμπληρωματική βολή. Μέσα στο χειβολή. Και το έμεσο τρίποντο θα έρθει για το 9-3. Πρώτα 4 λεπτά του αγώνα με ένα σερί ξεφεύγουν οι υποβρύχοι με σερί 6-0. Μπαλκούμα στη γωνία περίμενε, έχει πατήσει τη γραμμή. Το είδε ο διαιτητής και μετράει η προσπάθεια. Μπάλα για τους υποβρύχους. Αναφορά θα γίνει τώρα με το Μπαλκούμα να πιέζει ψηλά. Περνάνε ωραία από την πίεση με τον Γιάννογλου στην μπάλα. Οι υποβρύχοι. Γιάννογλου θα χάσει τον λίγο της μπάλας, κλέβει έτσι καλά. Είναι ευκαιρία τώρα για να τρέψουν οι Τόιμεν. Βαλκούμα. Είναι στη στρατήκη. Θα πάρει το σύντριον πόντων, η μπάλα στο σίδερο, την μπάλα του Ταμπασίδης. Φτάει ωραία το γήπεδο για να πασάρει. Πάσα λίγο πιο δυνατή. Η μπάλα για τους Τόιμεν. Βγαίνει ο συνδυασμός. Αλλά είναι για τους Τόιμεν με τον Στέφανο πάνω να πλησιάσουν. Μούστος. Το give and go ο Μούστος δεν στηρίζεται κάτι. Ο στρατήτης παίρνει τον έλεγχο της μπάλας. Βρίσκει τον πάνω που εκτελεί για 3. Μπάλα στο σίδερο, rebound ο Τζίντζας. Θα δώσει τον Κάγκα. Εκείνος με τον έτερο Κάγκα τον αλέψει. Ελεύθερος ο Γιάννογλου για 3 αστοχή. Rebound ο Πάνος. Και σε ακόμα μία σετ επίθεση είναι η Τόιμεν. Στρατήκης για τον Βαλκούμα. Είναι για την άμυνα ο Κάγκας. Πάσα στη γωνία, Μούστος περνάει την μπάλα για τον Τζικαλά. Τον περιμένει ο Ταμπασίδης και τον double team. Μούστος κάνει drive σε κλειστή άμυνα. Τζικαλάς παλεύει, κερδίζει το rebound. Και το foul μαζί από τον Ταμπασίδη. Δύο βολές για τον Τόιμεν. Και από ό,τι φαίνεται ετοιμάζουν αλλαγές. Οι υποβρύχοι, 3 νέοι παίκτες. Και οι βολές. Μαχάκης πέρα στο παιχνίδι. Ο Ταμουτσέλης. Και ο Καραμίτσος ο Μπάμπης. Χαμηλάς πέρασε για τους Τόιμεν. Στο χειβολή, rebound ο Ταμπασίδης. Και θα πάρει την μπάλα ο Μαρκάκης. Πιέστηκε. Θα πέρασε την μπάλα για τον Ταμπασίδη. Και από εκεί στον Κάγκα που θα εκτελέσει για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχος, rebound ο Μούστος. Βαλκούμας. Δώσε στρατήκη. Πάρε και ένα σούτ τριών πόντων, είναι καλό εκτελεστές όλοι πέφτει τον Τόιμεν. Αν και τώρα δεν πέφτει το σούτ. Καραμπίτσο στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Ταμπασίδης περνάει την μπάλα για τον Γκάγκα που θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι με το αριστερό του χέρι. Φτάνει γρήγορα τους 5 πόντους από τους 11 της ομάδας του. 11-3. Στην μπάλα ο Βαλκούμας. Μούστος. Βρίσκει ένα κενό, δίνει στο Φανουλά. Ο Φανουλά στη γωνία. Είναι στους 3 πόντων. Υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε κάποιο διοικητής. Πάλι στην προσπάθεια και 3 βολές. Θα προηγηθεί όμως το time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε για τις βολές του στρατήκη. Θα έχει δικαίωμα για 3 βολές. Για να δούμε. Είναι εύστοχη η πρώτη βολή. Ψύχρεμα. Στη δεύτερη. Μέσα όμως σωτήρει τη βολή, 2-3 βολές. Και θα κάνουν αλλαγή και οι Τόιμεν. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Πέικος. Γύρισε στο γήπεδο και ο Ζαφίρης Τρακαλής. Για τους Τόιμεν. Η συνέχεια με την μπάσα, ο Κάγκα στη γωνία. Εκεί είναι ο Βαλκούμας που θα κλέψει. Παρέμβασε ένα καλό διφλέξον, μπάλα εκτός. Στην άμυνα ήταν ο Ταμουτσέλης. Και μπάλα τώρα για τους Τόιμεν.
είναι χορηγό το ιατρείο του Κρόνζον, να πούμε. Πέικος, ένα σούτ, εκτός οροπίας, ωραία προσπάθεια. Βρίσκουν το καλάθι που θέλουν οι Κόιμεν για να πλησιάσουν στους τέσσερις πόντους. Και στην μπάλα είναι ο Καραμίτσος. Ήταν ανοίξει ο συμπέκτης, ο Ταμουτσέλης, Κάγκας. Ο έτερος Κάγκας, το σκρέμ του Θοδωρή Κάγκα. Του πασάρι, συνεργασία πήγε νερό για κερδισμένο φάουλ για τον Θοδωρή Κάγκα. Δικαίωμα για δύο βολές. Για να ανακτήσουν το προβάσμα των 6 πόντων οι υποβρύχοι. Στην πρώτη βολή. Άστο και δεύτερη, rebound ο Μούστος. Εδώ στο Μπαλκούμα για να οργανωθεί επίσης στον Ντόιμεν. Φανουλάς, τώρα στην μπάλα για τον Μπέικο. Ξανά Φανουλάς, ανεβάζουν τώρα κάπως την πίεση υποβρύχη. Περνάει όμως την μπάλα για τον Τζουκαλά στο post, είναι καλός εκεί. Τώρα μας διαψεύδει. Φάουλ κατά του Τσουκαλά, δεν θα διαμαρτυρηθεί προς τιμήν του. Ακόμη μια αλλαγή για τους Στόιμεν. Ο Μουράτης στο παιχνίδι. Και κατευθεί τώρα για τους υποβρύχους με τον Καραμίτσο. Κάγκας. Ο έτερος Κάγκας είναι νούμερο 15. Πασάρι ωραία. Ένα σούτ εκτός οροπίας. Μπάλα βρίσκει στο σίδερο, rebound ο Πέικος. Το σούτ έκανε ο Μαρκάκης. Μπάλα τώρα είναι ο Μπαλκούμας. Βρίσκει ωραία το Φανουλά. Έτσι ξεκινώ στην πάσα, αλλά δεν υπάρχει συμπεκτική. Φανουλάς κοιτά ο πάσα, Μπαλκούμας. Καλή άμα τον Καραμίτσο, βρίσκει όμως τον τρόπο για να εκτελέσει ο Μπαλκούμας. Αστοχή. Μαρκάκης στην πάσα, καθώς πήρε το rebound. Καραμίτσος, δε το Μαρκάκη. Πιέζουν εκεί δύο παίχτες. Βρίσκει μπάλα στο πόδι του Φανουλά και κατοχή για τους υποβρύχιους. Μαρκάκης. Σαν μια ζώνη φαίνεται να νικητό ημεν. Μπορείς Κάγκας. Με το κόψιμο αλλά κλείνει ο Φανουλάς. Πάσα βρήκε, η μπάλα βρήκε στο πόδι του παίχτων. Βρήκε ο κλέβει ο Καραμίτσος. Που ακολούθησε έξι να τη φάση. Σαν άλλος Ζωσέ Αλβαράντο. Από το NBA ο συγκεκριμένος παίχτης. Έκανε τέχνη το κλέψιμο. Όταν ο παίκτης δεν βλέπει και είναι με πλάτη, τα μουτσέλισαν από κοντά, παλεύει για την κατοχή, μάλλον όμως θα βγει εκτός και θα είναι για τους Στόιμεν. Με 1 και 49 για το τέλος της πρώτης περίοδου, την μπάλα θα έχει τώρα ο Παλκούμας. Και να πλησιάσουν κι άλλο οι Στόιμεν, να ψαλίδουν τη διαφορά. Μπάλα περνάει για τον Μπέικο, ακολούθησαν δύο παίκτες, έκανε μια κακή προσπάθεια και πήρε το rebound ο Κάγκας. Θέλει να τρέξει τώρα το γήπεδο, σαν ανοιχτό χώρο. Κύψε όμως τον deflection, εκεί πολύ ωραία από το Φανουλά. Μπάλα για τους υποβρύχιους, στην άλλη πλευρά. 1-30 για το τέλος της πρώτης περίοδου και 19 δευτερόλεπτα για επίθεση. Μπάλα περνάει. Κάγκας έξυπνα, τα μουτσέλης έξτρα πάσα. Μαρκάκης βρήκε το χώρο. Καραμίτσο σου δύο πόντων, έστοχος, πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Και καλά από τον Καραμίτσο για το 13-7. Βαλκούμας. Όταν κυκλοφορεί η μπάλα, με σωστό τρόπο θα έρθει το καλάθι. Με την μπάλα έχει ο Μουράτης του πασάρι. Φανουλάς. Τρίποντα από τη γωνία του Μουράτη. Θετικό rebound το Πέικος. Και καλάθι από κοντά δίνει πολύτιμες λύσεις. Σκορ γίνεται 13-9. Και είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Μπάλα έχει ο Καραμίτσος. Πάει στην άλλη πλευρά, η παρέμβαση από τον Παλκούμα. Θα στατέψει ωραία την μπάλα. Ο Μαρκάκης και έχουν την κατοχή οι Γαλάζγοι, οι υποβρύχοι. Κάγκας. Καμουτσέλης που έκοψε προς το καλάθι. Καλό διφλέξιο να το δει καλά. Μπάλα θα βγει εκτός για τους υποβρύχους με 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Αναφορά θα κάνει ο Καραμίτσος. Εδώ στην κορυφή, στον Κάγκα. Φοβερής Κάγκας για 3. Μπάλα βρίσκει στο σίδερο. Μπάλα θα βγει εκτός από το χέρι του Καραμίτσου. Και έχουν την κατοχή οι Τόιμεν. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος περιόδου. Βαλκούμας. Ωραία
αμυνοδόνης είναι 2-3 από τους υποβρύχιους. Βαλκούμας. Θέλουν να εξαντλήσουν τον χρόνο της επίθεσης, το ημένα από ό,τι φαίνεται. Πάσα περνάει, Μουράτης, κερδισμένο φάουλ στην προσπάθεια. Δύο βολές για τον Λευτέρη Μουράτη. Η μεταγραφή των Τόιμεν αγωνιζόταν με τη φανέλα των Σιάτλ Σούπερ Ψώνια. Ο Μουράτης. Άστα και πρώτη βολή. Μπάλα για τους υποβρύχιους. Δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος, για να δούμε αν θα έχουμε buzzer beater. Την επαναφορά κάνει ο Θεοδωρής Κάγκας. Δίνει τον έτερο Κάγκα. Φάουλ του Στόιμεν. Κακό φάουλ θα στείλει στις βολές. Τον αλέψει Κάγκα. Και δύο βολές. Άστοχη. Μέσα η δεύτερη βολή. 14-9 το σκορ. Στην μπάλα είναι ο Βαλκούμας. Θέλει να τρέξει στο γήπεδο. 3 δευτερόλεπτα. Πανουλάς. Πέικος. Συνεργασία λέει. Πάσα και σώμος. Και έχουμε το τέλος πρώτης περιόδου. Το σκορ 14-9 και είναι μπροστά η υποβρύχη. Είμαστε πλέον στη δεύτερη περίοδο, η μπάλα για τους Τόιμεν. Και στην μπάλα ο Ζαφίρης Τρακαλής, κοστάρια μέσα για το Στρατίκι. Θα βρουν το τρίποντο οι Τόιμεν. Πολύ γρήγορα. Κύλησαν μόλις 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έχουν το τρίποντο στο ρεπερτόριό τους. Οι πολύ πυροί Τόιμεν. 14-12. Ταμπασίδης με την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Μπέικο εκεί. Περνάει μέσα ο Ταμπασίδης και θα κερδίσει το φάουλ με την εμπειρία του. Δύο βολές για τον Μάριο τον Βασίλη. Νεύσε και πρώτη βολή. Άστα και δεύτερη, όμως επιθετικό rebound ο Τζίντζας. Το κλείνουν δύο παίκτες και θα βγάλει έψινα στο τρίποδο την μπάλα. Γιάννογλου θέλει να πάει προς τα μέσα. Βρήκε το χώρο, αστόχησε όμως. Rebound ο Στρακαλής. Πήγε προς τα δεξιά για να κατεβάσει την μπάλα. Μουστός με χώρο. Θέλει για 3 για το προβάδισμα. Θα βρει το σίδερο η μπάλα. Rebound ο Καμουτσέλης. Της ευκαιρίας να βρουν ανοιχτό γήπεδο τώρα η υποβρύχη. Η Τζίντας πασάρει. Κάγκας έψινα για τον Γιάννογλου που είχε το χώρο. Ωραία προσπάθεια, φοβερό καλάθι. Και εκεί που μπορούσαν να περάσουν μπροστά οι Τόιμεν, όχι μόνο να ισοφαρίσουν. Βρήκαν καλά για να μεγαλώσουν το προβάδισμα με υποβρύχη. 17-12. Διαφορία της μπάλας τώρα. Πέικος, αστοχή. Μονομαχία, κερδίζει ο Κάγκας στο rebound. Δίνει γρήγορα στον Ταμουτσέλη. Εκείνος για τον Ταμπασίδη που θα εκτελέσει το ύψος στον Πολόν και θα βρει το στόχο. Ο Μάριος Ταμπασίδης κάνει το 19-12. Και ξεφεύγουν με 7 πόντους τώρα υποβρύχη με ένα γρήγορο σερί. Φανουλάς. Πασάρια τον Μούστο. Να ο Φανουλάς. Στρακαλής. Έλυσε ο χρόνος επίθεσης για τους Τόιμεν. Βάλα είναι για τους υποβρύχιους. Κάγκας. Ο Βασίδης θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Βλέπεις ο Φανουλάς. Έχουν γυρίσει τρεις παίκτες στον υποβρύχη. Ο Φανουλάς κάνει drive, έψιμνα και κερδίζει το φάουλ. Στην προσπάθεια. Έχουμε δύο βολές και αλλαγή στους υποβρύχιους. Επιστρέφει ο Μαρκάκης. Στη θέση του Ταμουτσέλη. Πρώτη
rebound ο Κονταμπασίδης. Πιέζεσαι να φύγεις ψηλά. Θα περάσει μπαλά όμως για τον Μαρκάκη. Μαρκάκης βρίσκει το κενό, πασάρει έτσι για τον Γιάννογλου. Κάγκας. Ζητάει στο σούτ, πασάρει στον Κονταμπασίδη. Δίνει πολλές λύσεις, κάτι τέτοιο κάνει και τώρα. 21-12 υποβρύχει. Για πρώτη φορά με 9 πόντους μπροστά. Το ημεν όμως είναι πολύ πυρομάδα, για να δούμε την απάντησή τους. Μουστός. Στρακαλής. Πασάρει την μπάλα στο post. Πέικος δυσκολεύεται και χάνει την κατοχή. Παίρνει ο Γιάννογλου για να δώσει το μαρκάκι την εισαγωγική πάσα. Ωραία μου πάσα του Κάγκα. Ζίντζας και βρίσκει το φάουλ. Βρίσκουν αυτό που θέλουν οι υποβρύχοι στις τελευταίες κατοχές. Κυνηγούν το ζωγραφιστό για να κερδίσουν τα φάουλ. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Βολές για τον Τζίντζα. Ναι, εύστοχη πρώτη. Άστοχη δεύτερη, rebound ο Τσοκαλάς. Θα δώσει το πάνω. Εκείνος θα κατεβάσει την μπάλα για το Στόιμεν. Τσοκαλάς. Κατήχης, ξανά στον Τσουκαλά, περιμένω στο ζωγραφιστό. Πολλοί παίκτες, θα κερδίσει όμως το φάουλ, είναι πολύ έμπειρος ο Τσουκαλάς. Θα έχει και αυτός τώρα δύο βολές, από την άλλη πλευρά. Έχει την πρώτη βολή. Πέφτει η διαφορά στο μόνο ψήφιο αριθμό. Άστο και δεύτερη, rebound του Γιάννογλου. Τρέφει το γήπεδο με την μπάλα. Και πέφτει ο Πάνος πάνω του. Ο Γιάννογλου κλείνεται τώρα. Έχει τον τρόπο όμως για να πασάρει. Δίνει στον Κάγκα. Σκρέπτο τον Ταμπασίδη που ρολάρει. Του πασάρει ωραίο ο Κάγκας. Και καλά σε αυτόν τον Ταμπασίδη. Το μάτι της Βελόνας συνεργασία αυτή του και ρολ. Με fake screen ο Ταμπασίδη ρολάρε. 24-13. Πάνος. Στρακαλής για το Στρατίκη. Στρακαλής ξανά. Κάνουν το λάθος τώρα. Ο Τζίντζας θέλει να τρέψει ανοιχτό γήπεδο. Κλείνει καλά ο Στρακαλής. Κάγκας για το Μαρκάκι. Το σούτ από κοντά. Εύστοχος το Μαρκάκης. Και ανοίγει διαφορά στους 13 πόντους. 26-13. Πανός. Θέλουν απάντηση τώρα οι Τόιμεν καθώς έχουν μπλοκάρει σε 13 πόντους. Στρατήγη στο Ζρακαλί ξανά, αποκτελεί για 3 από τη γωνία. Δεν δικαιώνεται, rebound ο Ταμπασίδης. Και αμέσως η πάσα για τον Γιάννογλου που έχει χώρο και πετυχαίνει τον Λεϊά. Ξεφεύγουν τώρα με σημαντική διαφορά. Η υποβρύχη. Βάλα ο Πάνος. Μουστός. Στρακαλής. Κάνει το λάθος. Μπάλα για τους υποβρύχιους. Θα κάνουν ακόμη μια αλλαγή. Εκμεταλλεύονται τις αλλαγές που έχουν. Καραμίτσος θα περάσει. Αλλαγή και για τους Στόιμεν. Στρέφει ο Βαλκούμας. Αναφορά γίνεται τώρα. Έχουν την μπάλα για τους υποβρύχιους. Κάγκας, ζήτησε και πήρε ο Ταμπασίδης στο post, εκεί πήγαν να κλείσουν, πέρασε ωραία και κέρδισε το φάουλο ο Ταμπασίδης. Κάνουν αλλαγή που βρήκε, επιστρέφω τα Μουτσέλη στο παιχνίδι. Στη θέση του Αλέξη Κάγκα. Πάσα, μια σύγχυση τώρα εκεί, ο Ταμπασίδης θα υποφεληθεί για να δώσει στον Καραμίτσο. Κοινωσή δωρεά το γήπεδο, πάσαρε στο Γιάννογλου. Τον κόβει ωραία ο Τσουκαλάς. Η μπάλα για τους υποβρύχιους. 6 δευτερόλεπτα για επίθεση. Αναφορά ο Γιάννογλου. Η πάσα του δεν είναι καλή, αλλά θα προλάβει τα Μουτσέλη. Θα περάσει, θα δώσει τον Ταμπασίδη που έχει χώρο. Θα κάνει το σου δύο πόντων. Μπάλα στο σίδερο, rebound ο Μούστος. Κατοχή τώρα στα χέρια του Πάνου.
Με ωραία μακρινή πάσα για το Στρατίκη, κινούς για το Βαλκούμα. Έπεσε τα Μουτσέλης για την άμυνα. Την μπάλα ο Τσουκαλάς. Να για την άλλη πλευρά, ωραία από το Λεάτα στο Χ. Ακολούθησε τη φάση ο Στρατίκης, καλά δεν το κομπά. Και μια απάντηση από τον Στόιμεν. 28-15 στα τελευταία 5 λεπτά της περίοδου. Καραμίτσος για τον Νταμουτσέλη, πάει τη βασική γραμμή, πασάρι για τον Γιάννο Γλου που είναι αφύλακτος. Με άστοχο στον τρίποντο, rebound ο Βαλκούμας. Έχουν υπόλοιμενο Βαλκούμας, φάουλ από το Μαρκάκι για βολές. Και έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραία βολές. Άστε και η δεύτερη, αλλά θα πάρει το θετικό rebound ο Βαλκούμας και θα πετύχει το ωραίο hook. Βλέπετε 28-17. Έχουμε όμως μια σταθερή τώρα διαφορά ή υποβρύχει μια διαφορά ασφαλείας για τη συνέχεια. Θα μου τσέλεις για τον Γκάγκα. Θα μου τσέλεις ξανά. Θα πάρει το σου τριών πόντων. Μπάλα στο σίδερο, rebound ο Μούστος. Πάνος. Θέλουν να πάνε σε αργό τέμπο, οι Τόιμεν και καλά κάνουνε. Πάνος, πάρει τώρα το σου τριών πόντων. Βλέπει ο Στρατίκης, κερδίζει στο rebound. Τσουκαλάς. Πάνος, με παρέμβαση. Βγάλει παίκτη στον υποβρύχιο. 2 δευτερόλεπτα για επίθεση μόλις οι Τόιμεν. Σε ρόλο ήταν λοιπόν η επίθεση μετά τις εννοίες γραμματείες του διοικτή. Αναφορά. Βαλκούμας για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει rebound του Χωρίς Πάγκας. Εδώ στον Καραμίτσο που ζήτησε την μπάλα. Βάει μπάλα στον Αρκάκη. Αρκάκης. Πάγκας για τον Καραμίτσο. Πάγκας ξανά. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Καραμίτσο στους δύο πόντων. Θετικό rebound ο Νταμουτσέλης, αποθελήθηκε και τέσσερο καλάθι στο κακό άλμα του Μούστου. Πήρξε δηλαδή σε λάθος χρόνο. Και στην μπάλα αναφύγει στη Στεφάνη. Στρατίκης. Βαλκούμας. Για τον Τσουκαρολά. Η κλασική του περιστροφή θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Για να πληρώσει. 30-17. Τελευταία πλέον 3 λεπτά. Δεύτερη περίοδου, Καραμίτσος, πολύ ωραία πάσα. Έξτρα πάσα ωραία για τον Γκάγκα που είναι ελεύθερος. Μια στο κοδοτρίποτα, αλλά ήταν πολύ όμορφη επίθεση από τους υποβρύχιους. Η μπάλα στα χέρια του Πάνου. Στρατίκης. Βαλκούμας. Κυρίζω τα Μιτσέλης. Θα πάει στο Στρατίκη. Εδώ στον Τζουκαλά. Στα δευτερόλεπτα. Περιστροφή ψανά. Το σούτ αυτή τη φορά στο ήταν καλή άμυνα από τον Γκάγκα. Θα πάρει το rebound και εδώ στο Μαρκάκι. Μαρκάκι σκυπάσα, Καραμίτσου σε πρώτο χρόνο για τον Γκάγκα. Πολύ γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και ένα πολύ όμορφο καλάθι. Στην φορά τον Αλέξη Γκάγκα για το 32-19. Η μπάλα για τον Στόιμεν. Πάνος, Βαλκούμας για τον Μούστο, στους δύο πόντων. Είναι άστοχος, μάχη για το rebound, η βιβλίκα είναι ο Αλέξης Κάγκας. Θα τρέψει και τον γήπεδο. Πασάρι στο Θοδωρή Κάγκα, είδε το κόψιμο του Ταμουτσέλη. Αστοχή, ο Κάγκας παίρνει το rebound. Και για να δούμε δεν μετράει προς τα φωλεδιοίτης. Παράβαση βημάτων. Μπάλα για τους Στόιμεν. Αφήνει την Πανακυλής ο Πάνος για να πάρουν μέτρα οι Τόιμεν. Πάνος για τον Τζουκαλά. Μούστος. Καλά, θέλει να πάει προς τα μέσα. Πάω από τον Καμιτσέλη. Τέταρτο ομαδικό, έχει να δώσει ένα φάουλ υποβρύχη.
1-34, το τέλος πρώτου μηχρόνου. Στρατήκης. Είναι στο Βαλκούμα που έχει χώρο, εκτελεί για 3. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Rebound ο Μαρκάκης. Με φόρους πέρα υποβρύχει. Μαρκάκης. Καλή άνοδο Στρατήκη. Μπάλα θα βγει από τα δικά του χέρια εκτός. Υποβρύχει έχουν την επίθεση και με 17 δευτερόλεπτα. Αναφορά έγινε, Κάγκας. Καραμίτσος. Πάσα για τον Αλέξη Κάγκα. Ξανά ο Καραμίτσος. Στοχή. Μονομαχία και θα κερδίσει ο Μούστος. Rebound. Για να βγάλει την επίθεση στην ομάδα του. Στο τελευταίο λεπτό πλέον. Ωραία προσποίηση. Πάνω σου δύο πόντων. Δεν κατέληξε το καλά την μπάλα. Πήρε το rebound ο Κάγκας. Θα μου θέλεις με χώρο. Στον Κάγκα που θα κάνει το σου δύο πόντων. Και θα βρει το στόχο. Βοηθάει πάρα πολύ ο Αλέξης Κάγκας σήμερα την ομάδα, αν διαφυσβήτητα. 34-19. Πάνος. Και τώρα ο Μούστος στην μπάλα. Πάνος ξανά, Βαλκούμας. Βρήκε το κενό, έκανε το σούτ από κοντά. Θα πάρει το αμυντικό rebound από ο Αλέξης Κάγκας. Για να δούμε τώρα, έχουν την επίθεση οι υποβρύχοι, άμα θέλουν μπορέψει θα δείξουν το χρόνο. Καραμίτσος. Καμουτσέλης. Καραμίτσος ξανά. Αλέξης Κάγκας. Θα περάσει, θα κάνει το pull-up shoot. Θα το σίδερο, 3 δευτερόλεπτα. Βαλκούμας από μακριά. Δεν θα βρει το στόχο. Και έχουμε το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μπροστά υποβρύχει με σκορ 34-19. Στρέφουν στο παιχνίδι, μπάλα για τους υποβρύχιους. Ο Κάγκας είναι στην μπάλα και δίνει στο Τζίντζα. Βρίσκει ένα κενό, κάνει kick out πάσα. Και η έξτρα πάσα για να εκτελέσει ο έτερος Κάγκας. Rebound από τον Μπέικο. Θα δώσει στον Τρακαλή για να κατεβάσει την μπάλα για τους Στόιμεν. Μπάλα στο Μουράτη. Και ωραία κυκλοφορία της μπάλας, αλλά βγήκε και ο Ταπασίδης για τον Τινάη. Κλέψανε υποβρύχι και κερδισμένο φάουλ για τον Τζίντζα. Έχουν την μπάλα οι Γαλάζγοι. Κάγκα στην μπάλα. Ωραία. Η πάσα για τον Ταπασίδη. Μπάλα δεν καταλήξει το καλά. Θα πάρει το rebound ο Φέικος για να δώσει ο Στρακαλή. Και από εκεί να ξεκινήσει η επίθεση. Καφίρι Στρακαλής για τον Φανουλά. Προφανώς πάνω όμως την άμυνα υποβρύχει. Κυκλοφορούν την μπάλα ωραία οι Τόιμεν. Αυτό θέλει στην άμυνα ζώνης. Περνάει η μπάλα για τον Μπέικο στο ζωγραφιστό, εκείνος αστοχή. Παλεύει τώρα με δύο παίχτες. Δεν τα καταφέρνει καλή άμυνα από τους υποβρύχιους στην παγή. Πήραν το rebound και ο Κάγκας στην μακρινή πάσα για τον Γιάννογλου. Θα περιμένει και τους παίχτες καθώς γυρίσαν οι Τόιμεν στην άμυνα. Ταμπασίδης, η πάσα δεν είναι καλή. Το σκέφτηκε εκεί ο Μάριος Ταμπασίδης. Κλέψαν οι Τόιμεν, γίνουν στον ευνηδιασμό 2-1. Φανουλάς, ωραία η συνεργασία με τον Στρακαλή, καλάθι. Πήρα το πρώτο καλάθι του δεύτερου μικρόνου για τους Τόιμεν. 34-21. Τζίντζας τώρα για τον Κάγκα. Δίνει χώρο η άμυνα. Η πάσα για τον Γιάννογλου. Ο δεύτερος Κάγκας. Η πάσα. Γιάννογλου από τη γωνία για 3. Στο σίδερο προσπάθεια, rebound ο Φανουλάς. Ο Μουράτης να με συγχωρείτε, τώρα είναι ο Φανουλάς. Και οι δύο παίκτες φορούν την μπλε εμφάνιση. Τσουκαλάς. Φέικος με χώρο, θα κάνει το σου δύο πόντων. Μπάλα στο σίδερο, rebound ο Ταπασίδης. Γιάννογλου. Περάσα την άμυνα. Συνεργασία εκεί. Από τους υποβρύχιους, ο Ταπασίδης θα τρίψει τον πολλών. Δεν θα βρει το στόχο, rebound ο Τσουκαλάς. Και η μπάλα στο Στρακαλή. Περάσα ανοίγει τα δύο πρώτα λεπτά του δεύτερου μηχρόνου. Στρακαλής. Δίνει στο Φανουλά. Σχολεύει πολύ άμυνα ζώνη στο ημένο όπως φαίνεται. Έχουν όμως καλούς εκτελεστές τριών πόντων. Η καλή κυκλοφορία της μπάλας θα μπορούν να βρουν ένα δεύτερο παίκτη. Στρακαλής για 3 με την λήξη του χρόνου. Μπάλα εκτός. Θα δοθεί για τους υποβρύχιους. Που στην πρεμιέρα του στο μπασκετάκι μας δείχνει ότι είναι μια συμπαγής ομάδα. Με καλή κυκλοφορία της μπάλας. Με πολλούς πρωταγωνιστές. Χωρίς να είναι μονοδιάστατη. Τρίποδο του Τζίντζα που είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Στρακαλή.
Πανουλάς, Στραγαλής. Το ημέν είναι πάνω κάτω ίδιο με το χειμερινό προτάσμα και αυτή μια ωραία οργανωμένη ομάδα με χημεία μεταξύ των παιχτών. Με δύο νέες προσθήκες, το Μουράτι και το Φανουλά. Τρίποδο από το Μουράτι, θα πάρει το rebound ο Κάγκας. Για να δώσει το Γιάννογλου. Δυσκόλεψε ο Στραγαλής, ο Γιάννογλου πάσαρε. Λέξει Κάγκας, δεν ξέρω τον Καμπασίδη. Έψινα η πάσα, Τζίντα στο καλάθι από κοντά, ωραία συνεργασία των δύο παιχτών. 36-21. Καλής τώρα με την μπάλα, θα δώσει τον Τζουκαλά. Φανουλάς. Σκρίνει τον Μπέικο. Περάσει ο Φανουλάς, θα κάνει το σουτ. Μπάλα βρίσκει στο σίδερο. Ελέγχει ακόμα ένα rebound τον Παπαθήνης και κάνει μια φοβερή baseball πάσα για τον Γιάννο που περίμενε υπομονετικά. Ωραία πάσα, 38-21. Τις έχει αυτές τις πάσες ο Ταμπασίδης. Τώρα είναι στην μπάλα ο Τζουκαλάς. Καλώς ωραία στο Φανουλά, Στρακαλής, Φανουλάς, ωραία νουλού πάσα, Στρακαλής, δεν θα βρει το στόχο, θα πάρει ακόμα ένα rebound του Καμπασίδης, θα πασάρει ακόμα μια φορά στο Γιάννογλου, τώρα όμως έχουν γυρίσει το ημένο στην άμυνα, Κάγκας, παρέμβαση, καλή από τον Μουράτη, θα οργανωθεί η άμυνα των Τόιμεν. Θα έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή στο παιχνίδι, επαναφορά θα κάνει ο Γιάννογλου, δίνει στον Ταμπασίδη. Ο Ταμπασίδης του δίνει και ένα screen, Γιάννογλου επιλέγει την πάσα και θα έχουμε παράβαση μπρος πίσω. Μπορούσε να εκτελέσει και ο Γιάννογλου, ο Ταμπασίδης του έδωσε ένα ωραίο screen για να εκτελέσει. Όπως και να έχει μπάλα για το Στόιμεν. Ωραία επαναφορά. Μούστος, Φανουλάς, ψηλά ο Ταμουτσέλης, Φερνάντο Ράι Τόιμεν, Μούστος, περνά για τον Μπέικο την μπάλα, ωραία κίνηση προς το καλάθι, θα κερδίσει το rebound, θα πάρουν όμως αμυντικό rebound με τον Τζίντζα, τον υποβρίσκει και θέλουν να τρέψουν το γήπεδο, Τζίντζας, ο Κάγκας που πασάρει ξανά, Τζίντζας, στοχή, rebound, θα πάρει ο Μουράτης, Φανουλάς στην άλλη πλευρά, Στρακαλής, θα κάνει το σουτ 2 πόντων και θα βρει το στόχο για το 38-23. Κυρία τώρα για αλλαγές, για τους υποβρύθιους, τους νέοι παίχτες. Προσπιστρέφει ο Θοδωρής Κάγκας, ο Καραμίτσος και ο Μαρκάκης. Κατεβάζει την μπάλα ο Καραμίτσος. Κάγκας. Ο Ήτερος Κάγκας για 3 από την κορυφή, μπάλα στο σίδερο. Rebound αμυντικό Φέικος, Στρακαλής, βρίσκεται ο Φανουλά, έχουν γυρίσει ποδρίγη στην άμυνα, δεν βγαίνουν πολύ εχνιδιά στην σήμερα για τους Τόιμεν, βρίσκουν όμως τους χώρους όπως τώρα με τον Μίστο, που θα κερδίσει το φάνο στην προσπάθεια και δύο βολές είναι γεγονός. Στο έχει βολή. Μέσα η δεύτερη. Μία στις δύο βολές. 38-24, πλησιάζουν το ημέρος στους 14. Την βάλω ο Καραμίτσος. Εδώ είναι ο Κάγκα. Προλείς ο Κάγκας τώρα. Καραμίτσος έπρεπε στον βολόν. Θα στοχίσει. Παίρνει το rebound ο Πέικος. Μουστός, Στραγαλής, Σιλάγεται να είναι ο Ταμουτσέλης, σχολεύονται τώρα οι Τόιμεν, Μουράτης, έτσι δευτερόλεπτα, Μουστός, rebound αμυντικό ο Καραμίτσος και αμέσως στην πάσα για τον Κάγκα έχουν φύγει παίκτες των υποβρύχιων στην άλλη πλευρά, αλλά είναι καλές επιστροφές. Και Λορίς Κάγκα στην περιστροφή, κόβεται με φάουλ. Και έχουν κι άλλες αλλαγές υποβρύχη. Θα επιστρέψει ο Αλέξης Κάγκας στη θέση του Ιορδάνη.
Μέσα η δεύτερη για τον Θοδωρή Χάγκα. 39-24. Στην μπάλα τώρα ο Βαλκούμας. Εδώ στο Φανουλά. Στρατίκης. Παίρνει το χώρο, εκτελεί τώρα για τρεις. Μπάλα βρίσκει στο σίδερο. Rebound από τον Γκάγκα. Θα μου στέλνει από τα δεξιά. Θα είπε στα μέσα, φάλα από το Βαλκούμα. Υπάρχει σεβασμός και από τις δύο ομάδες. Και αυτό είναι ωραίο. Έχουν την ευγενή άμυλα στο πετσί τους. Επαναφορά ο Καραμίτσος. Καγκάς, προσποιείται. Μασάρει τον Καραμίτσο. Στο σουτ. Μπάλα δεν κάνει το χατήρι στον παίχτη των υποβρύχιων. Παίρνει το ριμπάουντ ο Σαρατίκης. Έχει και ένα χτύπημα εκεί, αλλά φαίνεται να είναι εντάξει. Μπάλα και του Στόιμεν. Μούστος. Ο Βαλκούμας, Πασάρη, Στρατίκης. Πέφτουν δύο παίχτες των υποβρύχιων. Ο Μούστος βρήκε χώρο. Αστοχή όμως, ριμπάουντ ο Κάγκας. Η μπάλα στον Μαρκάκη. Εδώ στον Κάγκα. Γρήγορες πάσες. Καμουτσέλης ελεύθερος για τρεις. Rebound ο Μούστος. Βαλκούμας. Φανουλάς. Έχουν γυρίσει υποβρύχη. Φανουλάς είχε λίγο χώρο. Διστάει στο σύντομες απόστασης για να δώσει Στρατίκη. Φανουλάς. Κάνει ένα drive και ένα σούτ εκτός οροπίας μπροστά στον Γκάγκα που θα πάρει το rebound. Πασάρει γρήγορα. Καμουτσέλης προλαβαίνει. Είναι αθλητικός παίκτης. Είναι στο Μαρκάκι. Κάγκας. Πάρει το σου τριών πόντων. Και είναι εύστοχος ο Θοδωρής Κάγκας. Μπαίνει κι αυτός στον πίνακα τον σκόρερ. 42-24. Φρόντισε τα κορδόνια ο Φανουλάς, θα έχουμε συνέχεια. 2-15 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Βαλκούμας. Δίνει σκρίνο ο Μούστος. Πάσα για το Φανουλά. Βαλκούμας ξανά, πάσα για το Στρατίκη. Με χώρο, εκτελεί για τρεις. Βρίσκει στο σίδερο, προσπάθεια ριμπάνω το Κάγκας. Προς αμέσως το Θοδωρή Κάγκα. Πάσα. Ωραίο το Μουτσέλη στο στοχή όμως. Παλεύει και γυρίζει στο ριμπάνω του Θοδωρής Κάγκας για να δώσει τον Αλέξη. Αλέξης Κάγκας, drive. Κερδισμένο φάουλ στην προσπάθεια. Και δύο βολές και τους υποβρύχιους. Για να μεγαλώσουν το προβάδισμα. Είναι εύστοιχη πρώτη βολή. Σκορ έγινε 44-24. Και επέστρεψε ο Μάριος Φανταβασίλης στο παιχνίδι για τους υποβρύχιους. Βαλκούμας, πάλα από τον Μουτσέλη. Αλλαγή και για τους Στόιμεν τώρα, θα επιστρέψει ο Τσουκαλάς. Τσουκαλάς στη θέση του Φανουλά. Μπάλα για τους Στόιμεν, Τσουκαλάς. Ένα drive. Έχει κάνει παράβαση βημάτων, ήταν καλά σχηματισμένη και η άμυνα των υποβρύχιων που θα πάρουν την μπάλα. Εκεί στα χέρια του Μουτσέλη. Ο Ταμπασίδης. Το Πασάρι. Στο χέρι του Μουτσέλη ριμπάουντ ο Μούστος. Παλκούμας. Εκεί μας βρήκε ένα χώρο, εκτελεί τώρα σε δύο πόντων και δικαιώνεται. Για να ξεμπλοκάρει την ομάδα του, είχαν κολλήσει οι μηχανές της. 44-26. 1-8 για το τέλος περιόδου. Ο Μουτσέλης από τον Ταμπασίδη. Κάνει το σουντιο πόντων. Δεν δικαιώνεται, αλλά έχουν εξαιρετικό rebound τα Μουτσέλη. Ταμπασίδης. Σε μια δεύτερη ευκαιρία. Τώρα rebound αμυντικό από το Βαλκούμα.
περάσει την μπάλα. Άλεψε τον Βασίλη για την κατοχή, αλλά περνάει Βαλκούμας. Κάνει drive και κερδίζει φάουλ από τον Μαρκάκη. Δύο βολές. Δεύτερη βολή ο Βαλκού μας. Σημειώνει κι άλλο το ημέν. 44-27. Μαρκάκης. Έχουν πιέσει και οι δύο ομάδες. Λίγο πριν τελειώσει την περίοδος. Πριν στην μπάλα. Ο Καμπασίδης περιμένει και κάνει το φάουλο Βαλκού μας. Τέταρτο μαντικό. Αναφορά για τους Κοβρίχιους. Καμπασίδης για τον Καραμίτσο. Πόδι από τον Μπέικο. Και να ανέσουν τις επίθεσεις. Στην επαναφορά είναι ο Καραμίτσος για να δώσει τον Ταπασίδη. Ξανά ο Καραμίτσος. Ταπασίδης κάνει το σουτ. Θα κάνει το pivot, πήρε το rebound ο Μούστος. Κυρία να ψαλίδουσουν διαφορά και άλλο τώρα η Τόιμεν. Βαλκουμάς. Θα μείνει πολύ λίγος χρόνος για τους υποβρύχιους. Πάει στην άλλη πλευρά, Τσικαλάς, Πέικος, προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, αλλά η μπάλα δεν κάνει ο Χατήρη, θα έχει όμως δικαίωμα για δύο βολές, για να ρίξει τη διαφορά. Μια άστοχη τρέχη βολή. Άστε και η δεύτερη, rebound παίρνει ο Καμπασίδης. Ο Καμπασίδης έχει γίνει αναγκαστική αλλαγή, κάποιος έχει χτυπήσει. Μπαίνει στο παιχνίδι με το Μαρκάκι να πασάρει στον Καραμίτσο. Είναι σε ευκαιρία για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, μονομαχίες, η μπάλα θα βγει εκτός. Κατοχή, εδώ του Στόιμεν με 2 δευτερόλεπτα για επίθεση. Τσικαλά στην επαναφορά. Για να δούμε, πάση που δεν είναι καλή. Και σε εκείνο το σημείο θα είναι η επαναφορά για τους υποβρύχιους. Στην άλλη πλευρά με τον Καραμίτσο να αναλαμβάνει την επαναφορά. Τζίντας για τρεις. Είναι άστοχο το σουτ και είναι το τέλος της τρίτης περιόδου. 44-27 το σκορ. Καταστά υποβρύχη. Βρισκόμαστε πλέον στην τέταρτη περίοδο. Στην πρεμιέρα για τη Σάντερ Λίγκ για το ημεν και υποβρύχιους. Πάνος πέρασε, αλλά στόχισε. Ψηφικό ριμπάντο του Καλάς. Τα βάζει με 2 και δικαιώνεται ο Δημήτρης Τσουκαλάς με το πείσμα του. Ρίχνει διαφορά στους 15. Παραμένουν στο παιχνίδι οι Τόιμεν. Φαίνεται ότι το ελέγχουν οι υποβρύχοι μέχρι στιγμής. Έχουν μια διαφορά 10 πόντων εδώ και πολλή ώρα. Μια διαφορά πάνω από 10 πόντους, με συγχωρείτε. Εδώ και πολλή ώρα, η διαφορά έχει φτάσει και στους 20. Πάνω τώρα για 3. Θα πετύχει το τρίποντο ανάσα. 44-32 και με σερί 5-0 μπαίνουν στο κόλπο για τα καλά οι Τόιμεν. Κάγκας πασάρι, ο έτερος Κάγκας δίνει στον Γιάννο που είναι ελεύθερος, θα πάρει το σύντριον πόντο. Θετικό rebound ο Καραμίτσος που περίμενε. Προσπίτε δίνει μια ωραία πάση για τον Τζίντζα, τον Κόβιτσουλα, ο Μουράτης, ρόμπλο και rebound από το Σερατίκη. Ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο τώρα οι Τόιμεν, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει έδρα την περίοδος. Στρατήκη στην μπάλα, δίνει στον Πάνο. Κανάει μπάλα στρατήκη που τώρα θα εκτελέσει για τρεις.
Μπάλα στο σίδερο, θετικό αμυντικό rebound. Καραμίτσος. Έχει διασμός με τον Τζίντζα. Δεν θα πετύχει το καλάθι από κοντά. Για να λύσει το γόρτιο δεσμό. Στην τέταρτη περίοδο, 46-32. Ο Αλκουμάς. Προσποιείται, τώρα κάνει το σουτ και δικαιώνεται. Βρίσκουν ένα πολύ γρήγορο καλάθι Τόιμεν. Με το 46-34. Καραμίτσος με την μπάλα. Γιάννογλου, πάει προς τα μέσα, στοχή, παίρνουμε στο ριμπάνο το Κάγκας, την κόβει καθαρά. Ο Μουράτης αν πρόλαβα να δω καλά, στην άλλη πλευρά η Τόιμεν, Πάνος, είναι στο Αλκούμα, Στρατίκης, έξτρα πάσα για τρίπολο του Πάνου, αυτή τη φορά είναι άστοχος και παίρνει το ριμπάνο του Τζίντζας. Δώσε τον Κάγκα, για το κόψιμο. Βλέπετε το Κάγκα πάει στο εκεί, το Αλέξη. Πήρα το rebound το Ιμεν. Στην μπάλα είναι ο Πάνος. Κουμάς, τώρα ο Μουράτης. Το έβγαλε της άμυνης προηγουμένως. Τρίποντο ελεύθερο του Σαρατίκη, έστωπο κι αυτό. Και μετά από ώρα η διαφορά πέφτει σε μονοψήφια αριθμό. 46-37 γίνεται το σκορ. Πολύ χρόνο ακόμη, 7 λεπτά για το τέλος. Καραμίτσος θα δώσει τον Κάγκα. Ο Καραμίτσος θα κάνει το σουτ μέσα απόστασης. Δεν θα δικαιωθεί όμως, ριμπάουντ ο Μουράτης. Τη μακρινή πάσα έχει το δέχτη. Στρατίκης, δεν είχε κάποιο συμπαικτική και πήρε το ριμπάουντ του Τζίντζας. Πήγε στο Στρατίκης και έκανε το φάουλ. Έχουμε ένα time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, 6-47 για το τέλος. Έχουν πλησιάσει απειλητικά τώρα οι Τόιμεν. Τώρα έχει γίνει 46-47 και τρέχει η σειρά. Πάω στον Νταμουτσέλη, το έχει κάνει ο Πάνος. Πέρασε, πέρασε. Αναφορά ο Καραμίτσος. Καγκάς. Καμπασίδης με τον Τζουκαλά. Οι μυρικές μάχες δίνουν οι δυο τους, rebound ο Μουράτης. Στην μπάλα ο Στέφανος Πάνος, με το σκορ 46-37. Τσουκαλάς, Πάνος. Τσουκαλάς, είδε τον Μουράτη που κάνει τον drive. Τσουκαλάς, κερδίζει το rebound. Στοχή στην καλή άμυνα. Τσουκαλάς, θα κερδίσει το φάουλ από τον Κάγκα με το πείσμα του. Και δύο βολές, θα λάβουν χώρα σε πολύ λίγο. Είναι εύστοχη, 46-48, μειώνει η Τόιμεν. Μέσα και η δεύτερη. Και μετά από ώρα η διαφορά πέφτει τώρα και σε 7 πόντους και φαίνεται ότι το μονέμιο του αγώνα γέρνει υπέρ των Τόιμεν. Για να δούμε όμως την απάντηση των υποβρύχων που φαίνεται ότι είναι μια πολύ έπειρη ομάδα. Κάγκας. Τώρα ανεβαίνει ο Ταμπασίδης για το screen. Κάγκας θα πασάρει. Και το Ταμουτσέλη. Κάγκα στο rebound και καλά από κοντά. Μεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα για το 48-39. Βάλω Ηρακλής Βαλκούμας. Πίεση ψηλά, ο Βαλκούμας και πάσα. Πάνος εκτελεί για τρεις, νωρά Καμπύλη. Μια άτομα στο σούτ και rebound ο Τζίντζας. Θα δώσει τον Κάγκα. Με μια κραυγή που θύμισε πολεμική, να είναι πολεμική. Φώναξε συμπαίκτες του ήρεμα. Τζίντζας, εστοχή στο σου. Και σε ρί 4-0 για τους υποβρύχους που έχουν την απάντηση. 50-39. Καθίς Βαλκούμας. Για να δούμε αν έχουν τα υψηφικά αποθέματα εκτός με να γυρίσουν το παιχνίδι. Και φαίνεται από την αρχή ότι γέρνει υπέρ των υποβρύχιων. Βιμπάνε το αμυντικό τώρα από τον Τζίντζα. Αν θέλεις. Περνάει το floater του άστοχο, πάντα στο rebound από μια φορά και κερδισμένο φάουλ για τον Αλέξη Κάγκα. Δικαίωμα για δύο βολές. Με 5 λεπτά να απομένουν στο ρολόι. Ευχαριστώ.
Μέχρι στην πρώτη γωνία. Ψύχρεμος, έχει δύο στις δύο βολές και αλλαγές για τους υποβρύχιους. Συστρέφουν Γιάννογλου και Μαρκάκη στο παιχνίδι. Πάνω σ' αφήνει έξω με την μπάλα να κυλήσει. Μπάλα για τους Στόιμεν, Βαλκούμας. Σκρίνει από τον Τζουκαλά, ο Βαλκούμας για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει, rebound ο Ταμπασίδης. Περάσα την άμυνα, δίνει στον Γκάγκα. Πάσα δεν θα βγει, κλαίει ο Βαλκούμας. Η άμυνα από τον Μιτσέλ, αλλά ο Βαλκούμας βρήκε το χώρο. Στο χ, παίρνει όμως το επιθετικό rebound. Στρατήκης, Βαλκούμας. Στρατήκης στην άλλη πλευρά για τον Πάνο. Τσουκαλάς. Βαλκούμας για τρεις. Δεν θα καταλήξει μπάλα στο καλάθι, rebound θα πάρει ο Ταμπασίδης. Θα προστατεύσει ωραία την μπάλα. Λίγο να χάσει τον έλεγχο τώρα, θα προστατεύσει. Φάουλ τον Πάνο, το απολογείται. Ωραία στιγμή. Μπάλα για τους υποβρύχιους, Μαρκάκης. Γιάννογλου, περνάει την μπάλα για τον Γκάγκα. Γκάγκα σύνδε τον Ταμουτσέλη, Ταμπασίδης με το χουκ. Αλλά δεν καταλήγει στο καλάθι, λειτουργούν τα μπλοκάουτ. Και πήρε το rebound από τον Λάτης. Βαλκούμας. Να πάει προς τα μέσα. Πασάρει στην άλλη πλευρά για τον Πάνο. Τσουκαλάς για τρεις. Έστοχος ο Τσουκαλάς. 52-42. Το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι. Καμουτσέλης. Έχουν βέβαια τη διαφορά ασφαλείας των 10 πόντων υποβρύχη. Τρίποδο του Κάγκα άστοχο, ριμπάουντ του Τσουκαλάς. Μπάλα ο Πάνος. Ωραία ραχεία τρίπλα, φάουλ από τον Κάγκα. Και αλλαγή του υποβρύχιου, Θοδωρής Κάγκα στο παιχνίδι για τα τελευταία λεπτά. 3 και 16 για το τέλος. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, μπάλα για τους Στόιμεν. Βαλκούμας. Πάσα όμως εκεί δεν είναι καλή και τώρα ευκαιρία να βρουν ανοιχτό γήπεδο. Ταμουτσέλη, θα πετύχει το δεξιλεϊάτ. Ένα μοιραίο λάθος από τον Πάνο. Βλήστηξε η μπάλα σε εκείνο το σημείο. Διαφορά στους 12, στην μπάλα ο Ηρακλής Βαλκούμας, θα δώσει τον Πάνο. Στρατήκης. Πάνος για τρεις από τη γωνία. Δεν θα βρει το στόχο η προσπάθειά του, την πάνω του Ταμπασίδης. Παλεύει ο Πάνος όμως, ο Κάγκας θα συγκρατήσει την κατοχή. Θα δώσει το Γιάννογλου. Ο Γιάννογλου θα περάσει. Θα πετύχει το καλάθι. 56-42. Στις 14 διαφορά με 2-30 για το τέλος. Πάνος με το Βαλκούμα. Πάσα. Κλέβει για μια φορά. Ο Γιάννογλου αλλά ο Πάνος είναι εκεί. Εκτελεί για 3. Άστοχο το shoot rebound ο Ταμπασίδης. Πάσα για τον Μιτσέλη, έχει ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Μιτσέλης kick out πάσα. Βρήκε τον Αμαρκάρη στο παίχτη. Άστοχος ο Μαρκάκης και η μπάλα για τον Στόιμεν. Πανός. 4 πόντοι διαφορά που χωρίζει δύο ομάδες μπροστά υποβρύχη. Βαλκούμας με την μπάλα. Εδώ στον Πάνο. Τσουκαλάς, θα πάρει το σου τριών πόντων. Μπάλα στο σίδερο, rebound ο Κάγκας. Μαρκάκης. Δίνει στον Ταμπασίδη. Είναι και ο Θοδωρή Κάγκα, η πάσα ωραία στη γωνία για τον Αμαρκάρη στο παίχτη. Γιάννος Λιγατρής, rebound ο Μουράτης. Βαλκούμας, πάω λέξει ο Αμαρκάκης. Για να σπάσει τον εθνικιασμό, είχα να δώσουν κεφάλι που βρίχει. Τρίτο ομαδικό μόλις. Αναφορά ο Πάνος. Βαλκούμας. Ξανά ο Πάνος τώρα με χώρο, εκτελεί για 3. Τσουκαλάς επωφελείται, πετυχαίνει το καλάθι από κοντά. Με το 56-44. 1-28 για το τέλος, θα παίξουν λογικά εκείνο το χρόνο υποβρύχη. Καθώς έχουν το προβάδισμα.
Γιάνογλου. Βλέπω τα Μουτσέλη. Γιάνογλου. Κάνει και καουπάσα για τον Ανταμπασίδη. Ωραία προσπίση που ο Ανταμπασίδης θα πάει προς τα μέσα. Πέφτει με δύο παίχτες και κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές, συμπληρωμένο ομαδικά φάουλ. Κυρία να ξεφύγουν πάλι με 14 υποβρύχοι. Και θα κάνουν αλλαγή. Περάσει ο Τζίντζας ξανά στο παιχνίδι στη θέση του Κάγκα. Αλλαγή για τους Στόιμεν. Θα αφήνει Στρακαλή στο παιχνίδι. Αμέσως η πάσα του Σαραντίκη για τον Πάνο. Πάνος θα κερδίσει το φάουλ. Του δώσει και το χειροτζίτσα σε ωραία στιγμή. Δύο βολές. Δεύτερη, ο Ανταμπασίδης στο rebound. Περάσει από την πίεση του Πάνου. Πασάρι στο Γιάνογλου. Τελευταίο λεπτό πλέον. Γιάνογλου για τον Ανταμπασίδη. Σουτ πάνω σε παίχτη, ευκαιρία. Περάσουμε θετικό rebound μακριά από την μπασκέτα. Γιάνογλου, floater. Βρίσκει το στόχο. 58-44 γίνεται το σκορ. 45 δευτερόλεπτα για το τέλος. Τρακαλής. Μουράτη στην πάσα για τον Στρατίκη. Πόδι από τον Μαρκάκη, τον Κώστα. Μπάλα για τον Στόιμεν, Στρακαλής. Μουράτης, στοχή, ο Ταμπασίδης στο rebound. Και στην πάσα για τον Γιάνογλου. Έγινε σαν ανοιχτό γήπεδο και πετυχαίνει το τερσιλεϊάπ. Έπαιξαν ρόλο και εφημιδιασμοί σίγουρα. Για τη νίκη των υποβρύχιων. 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Στρατίκης για 3, δεν θα δικαιωθεί, rebound ο Γιάνογλου, 12 δευτερόλεπτα. Δεν θα κάνουν επίθεση υποβρύχοι. Τέλος λοιπόν του αγώνα με τελικό σκορ να είναι 60-44. Καλή συνέχεια από εμάς.